Σήκω χέρι στον πατέρα σου, ρε! Ποιος πατέρας μου, ρε! Ποιος πατέρας μου, δεν θέλω τέτοιο πατέρα! Ένα σύγχαμα είσαι! Ένα άπιο άνθρωπο, τι να του κάνω τέτοιο πατέρα! Αναστασία, σε παρακαλώ, πες μου τι ήθελε ο Αλέξανδρος. Κλερί, πρώτον δεν μ' αρέσει το υφάκι σου και δεύτερον δεν σε αφορά. Μην τολμήσεις να ξεχρεώσεις τον πατέρα σου με τα λεφτά της Αλεξίας. Ούτε να το διανοηθείς αυτό, κατάλαβες. Και τώρα πείτε μου τι ακριβώς θέλετε από μένα. Θέλω να βρεις αυτό το τσουλί που εισέβαλε με το έτσι θέλω στο αυτοκίνητό μου και με έκανε ρόμπα στο Πανελλήνιο λίγο πριν τις εκλογές. Κάνε λίγη υπομονή. Για πόσο? Δεν ξέρω, για όσο χρειάζεται. Πρέπει πρώτα να τακτοποιήσω κάποιες υποθέσεις. Και σε παρακαλώ μην πεις τίποτα σε κανένα. Νομίζω θα με κοροϊδέψουν. Δεν έχουν ιδέα ποιος είναι ο Νικηφόρος Εμπέργης. Ξαναφυγείς? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία με το κύκλο μου. Δεν θέλω να σε ξαναχάσω τώρα που σε βρήκα. Ευχαριστώ. Ακόμα τις φωτογραφίες κοιτάς? Έπαθε μεγάλη ζημιά ο φίλος μας. Τελικά εγώ αυτό το κορίτσι το λυπάμαι. Την Αριάδνη λες? Δεν έχει περάσει εύκολη ζωή, να ξέρεις. Ο καθένας μας, βάσει βιωμάτων, αναπτύσσει διάφορους μηχανισμούς επιβίωσης. Κάποιοι είναι σωστοί και κάποιοι άλλοι είναι... αυτοκαταστροφικοί. Ακριβώς. Παράξενο, δεν είναι? Πιο απ' όλα. Ο Νικηφόρος ανέθεσε σε σένα να βρεις την Αριάδνη και το φωτογράφο που τους τσάκωσε. Τόσο κόσμο γιατί εσένα? Γιατί είμαι κορυφή. Μην τα ξαναλέμε. Ναι, Θοδωρή μου, δεν αντιλέγω. Απλά... τι σκέφτεσαι? Ότι ο Απέργης δεν κάνει τίποτα στην τύχη. Άλλωστε γνωρίζει ότι η Δέσποινα σε έβαλε να παγιδεύσει το γιο του. Και? Δεν ξέρω, αλλά όσο πιο πολύ το σκέφτομαι, τόσο πιο πολύ το σιγουρεύω ότι πρόκειται για παγίδα. Για μένα. Θοδωρή, πρόσεχε. Είναι φανερό ότι την έχει στημένη. Το ξέρεις αυτό που λένε, έχει το φίλο σου κοντά και τον εχθρό σου και κοντά. Τι είναι να κεράσουμε? Ό,τι πίνεις. Τελικά τα αποφάσισες, ε? Ναι. Εκεί μέσα είναι όλα. Επ! Βιάζεσαι. Δεν γίνονται έτσι εύκολα αυτές οι δουλειές. Δεν μοιράζει κάποιος τόσο εύκολα τα λεφτουδάκια του. Λοιπόν, διαβάζεις. Και εφόσον συμφωνείς, υπογράφεις.
Μεγαλώσαμε πια και η καρδιά ζορίζεται. Τόσα χρόνια με τόσα που πέρασα, δεν είχα πρόβλημα. Λες να προκύψει τίποτα τώρα. Πού ξέρεις. Τώρα έρχεται η πιο δύσκολη δοκιμασία. Αν φύγεις τώρα, δεν θα ξαναγυρίσεις ποτέ. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Είμαστε η οικογένειά σου και μας αφήνεις για ένα παιδί 20 χρονών. Η Λία είναι πιο όρημη από σένα. Σου λέω τόσο καιρό ότι δεν έχω πια αισθήματα μαζί σου και σένα το μόνο που σε καίει είναι η μοναξιά σου. Τίποτα άλλο δεν σε ενδιαφέρει, αφού δεν μ' αγαπάς, ρε Σκεύη. Θα σε πάω στα δικαστήρια, δεν θα σε αφήσω να ξαναδείς το γιο σου. Αν νομίζεις ότι με αυτόν τον τρόπο θα με εκδικηθείς, μπράβο, κάντο. Αλλά να ξέρεις ότι εκδικείσαι και το παιδί. Σε παρακαλώ. Μη φύγεις. Κάτσε να το ξανασυζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε, το έχουμε πει τόσες πολλές φορές. Δεν έχω πια αισθήματα για σένα. Πάγωσα. Με καμιά συζήτηση δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Δεν θα σε αφήσω να ζήσεις μαζί της. Αν θες να φύγεις, φύγε. Αλλά μαζί της δεν θα ζήσεις ποτέ. Αυτό δεν είναι στο δικό σου χέρι. Εγώ και η Λία το αποφασίζουμε. Ναι, καλά. Ζήσε εσύ στο συννεφάκι σου και τα ξαναλέμε. Γονατιστός θα έρθεις πίσω, Αργυρή. Γονατιστός. Είναι όλα ξεκάθαρα, έτσι. Έχεις κάποια ερώτηση να μου κάνεις, κάποια διευκρίνηση? Δηλαδή, αν δεν πληρώσω την ώρα μου, θα μου πάρετε ό,τι έχω και δεν έχω, ε? Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διασφαλίσουμε και τα δικά μας συμφέροντα. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως αν είχες τα λεφτά, δεν θα μας χρειαζόσουνε. Σίγουρα δεν έχω τόσα. Γι' αυτό είμαι εδώ. Λοιπόν, τι θα γίνει? Η ζαριά είναι δική σου. Δεν ξέρω. Επέτρεψέ μου τότε να σε βοηθήσω. Όπως βλέπεις, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν, μάλιστα. Στυλό υπάρχει. Φυσικά. Οι όροι του συμβολέου μου θα τηρηθούν. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Ορφωμένο παιδί είσαι. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς τα ξέρετε όλα για μένα. Αυτό είναι βασική προϋπόθεση για κάθε συναλλαγή μας. Λοιπόν. Ελπίζω να πάνε όλα όπως τα θες. Ευχαριστώ. Και μια τελευταία συμβουλή. Καλύτερα να ταξιδέψεις με καράβι και όχι με αεροπλάνο εκεί που θα πας.
Απίστευτο. Την έχει άσχημα ο Απέργης. Το χλωμό το βλέπω το Δημάρχη Λύκη. Πάνε όλα τώρα. Πληρώνει για όλα τα λάθη που έχει κάνει. Και δεν έχει κάνει και λίγα. Έχει βλάψει πολύ κόσμο. Ήρθε η ώρα της τιμωρίας. Πάντα τιμωρημένος ήτανε. Τι εννοείς? Ο γάμος με την Ασπασία τι είναι? Μια ανοιχτή πληγή είναι. Ποτέ της δεν τον αγάπησε. Ούτε αυτός την αγάπησε. Την παντρεύτηκε μόνο για τα λεφτά της. Οι άνθρωποι σαν κι αυτόν αγάπανε μόνο τον εαυτό τους. Δεν τους νοιάζει κανένας άλλος. Ακόμη κι αν είναι έτσι, δεν είναι εύκολο να ξέρεις πως η γυναίκα σου είναι ερωτευμένη με κάποιον άλλον. Εμείς οι δύο δεν θα συντονιστούμε ποτέ, ε. Τι έγινε, κέρδισε το λαχείο? Δεν αγοράζω λαχεία. Ναι, αλλά κάτι έχει αλλάξει πάνω σου, ε. Το βλέπω. Εγώ βλέπω ότι εσύ ξανάρχισες στα παλιά. Και τι, σε νοιάζει? Δεν σε νοιάζει. Καταστραφή, Ασπασία. Μου πήραν τη Δημαρχία μέσα από τα χέρια. Όλοι σε αυτή τη ζωή είναι εναντίον μου. Όταν δεν υπάρχει εχθρός μέσα μας, ο εχθρός έξω μας δεν μπορεί να μας βλάψει. Καλό, τι είναι το καινούργιο τσιτάτο. Τόσα χρόνια δίπλα σου νόμιζα ότι πια τα είχα μάθει όλα, αλλά πάντα καταφέρνεις και με εκπλήσεις. Μπράβο. Θες να μην ξαναρχίσουμε τα ίδια? Θες να μου μιλήσεις, μίλα μου. Έπαιξα και έχασα, Ασπασία. Μια ζωή, το μόνο πράγμα που με ενδιέφερε ήταν η νίκη. Ήθελα να κερδίζω, κερδίζω με κάθε κόστος. Αυτό προσπάθησα να κάνω και με σένα. Ήθελα να σε κερδίσω. Και αφού δεν κατάφερα να σε κερδίσω, έπρεπε να κερδίσω κάπου αλλού. Λεφτά, θέσεις, αξιώματα. Όλα αυτά είναι υπερεκτιμημένα. Κυνηγούσες πάντα τα ψεύτικα πράγματα, τα επιφανειακά. Δεν αναζητούσες την ουσία. Και ποια είναι η ουσία, για πες με εσύ που ξέρεις. Αυτό είναι διαφορετικό για τον καθένα. Πάντως σίγουρα κρύβεται στα απλά πράγματα. Στα μικρά. Σε αυτά που ονομάζουμε σήμαντα. Σε αυτά που συνήθως προσπερνάμε και παραβλέπουμε.
Τι, είδες εφιαλτή? Ναι, ένα πολύ τρομακτικό. Τι είδες? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάποιος με κυνηγούσε. Ποιος, γιατί? Δεν θυμάμαι. Εγώ πού ήμουν? Εκεί. Και δεν του ρίξα μία να τον ξαπλώσω κάτω? Τον κάνω χώμα? σε έκανα και γέλες. Μην ανησυχείς. Τώρα είμαι εγώ εδώ, δεν θα αφήσω κανένα να σε πειράξει. Το υπόσχεσαι? Το υπόσχομαι. Στην πραγματική ζωή, για τους εφιάλτες που βλέπεις δεν φέρω ευθύνη. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι έχεις, φαίνεσαι ξενυχτισμένος. Ναι, δεν κοιμήθηκα καλά ψες. Έφυγα από το σπίτι. Νόμιζα πως θα της έδινες ακόμα λίγο χρόνο. Δεν υπήρχε λόγος. Όσο μένω εκεί, χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Μάλιστα. Τσακωθήκατε? Ναι, πολύ. Το περιμένεις, αλλά αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να φανταστείς πόσο άσχημο και δύσκολο είναι. Θα περάσει. Θα περάσει λίγος χρόνος και θα ηρεμήσει. Ναι, αφού προσπαθήσει πρώτα με κάθε τρόπο να μας χωρίσει. Ναι, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Σ' αγαπάω και αυτό δεν αλλάζει. Κι εγώ σ' αγαπάω. Μπορώ να υπομένω τα πάντα για σένα, φτάνει να είμαστε μαζί. Και πού πας, κοπελιά? Στη Ρόδο.
Μισό λεπτό. Μη φεύγεις ακόμα. Καλημέρα σας. Δεν ξέρω, είναι. Επειδή παντρευτήκατε με την εγγονή μου, πίστευες ότι θα γίνουμε μια μεγάλη αγαπημένη οικογένεια? Γιατί όχι. Μπορούμε τουλάχιστον να το προσπαθήσουμε. Έχεις χιούμορ, οφείλω να το παραδεχτώ. Ξέρεις, Μάξιμε, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος αποκτάει διάφορες παραξενιές. Κι εγώ έχω συνηθίσει όταν ξυπνάω να βλέπω μόνο τη Βέρα και την Αλεξία. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω άλλο συγκάτοικο. Συγκεκριμένα, εμένα δεν θέλετε. Και δεν χάνετε ευκαιρία να μου το υπενθυμίζετε διαρκώς. Και όλα αυτά επειδή μισείτε τον πατέρα μου. Τα αισθήματα που τρέφω για τον πατέρα σου είναι γνωστά, αλλά και εσύ δεν μου εμπνέεις και πολύ εμπιστοσύνη. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να κάνω για να σας αποδείξω ότι αγαπάω την εγγονή σας και ότι θα έκανα τα πάντα για να είναι ευτυχισμένη. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Αν θέλεις να μένετε με την Αλεξία, να ψάξεις να βρεις δικό σου σπίτι. Αυτό εδώ το σπίτι είναι δικό μου. Έλα. Έλα, πού είσαι? Είσαι καλά? Έτσι λέω. Τι έγινε? Λίγο έλειψε να γίνω χαλκομανία. Πήγα να με πατήσει ένα τζιπ και ίσα που πρόλαβα και γλίτωσα. Τι έγινε, τσεκάρεις πινακίδες που σου έδωσα? Ναι, το όχημα αυτό ανήκει στον ίδιο άνθρωπο του οποίου το αυτοκίνητο είχε χρησιμοποιηθεί πιο παλιά. Για πότε λες? Τότε με την απαγωγή της Αριάδνης. Ήμασταν στο τσακ να τους κλείσουμε μέσα και τελικά ο εισαγγελέας αποφάσισε να τους αφήσει ελεύθερους. Μάλιστα. Είμαι σίγουρη ότι είναι δουλειά του Απέργη. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Έχει μάθει για σένα και θέλει να σε βάλει από τη μέση. Λοιπόν, πρέπει να σε κλείσω. Τα λέμε μετά. Θοδωρή, περίμενε λίγο. Θοδωρή. Θα δούμε ποιος δεν θα είναι ο τυχερός. Ξέρεις γιατί σε κάλεσα? Α, έχω μια υποψία. Ύστερα από το πολύ ανησυχητικό τηλεφώνημα που δέχτηκα, είμαι υποχρεωμένη να σου πω πως δεν θα πρέπει να ξαναπας στο σπίτι της οικογένειας που έγινε η αναδοχή της αγάπης, ούτε να τους ξαναενοχλήσεις. Ενοχλώ εγώ? Ποιον ενοχλώ ακριβώς? Το παιδί φυσικά. Εγώ ενοχλώ το παιδί. Το παιδί ή την κυρία που το παίζει η μαμά της, γιατί δεν είμαι χαζή. Ξέρω ότι αυτή σας πήρε τηλέφωνο και σας έκανε την καταγγελία. Εγώ σου μιλάω καθαρά για το καλό του παιδιού. Η παρουσία σου στο σπίτι της την αποσταθεροποιεί. Πρέπει να συνδεθεί μαζί τους, να νιώσει ασφάλεια. Όταν σε βλέπει συνέχεια, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Την αγάπη την αγαπάω και με αγαπάει όσο κανείς άλλος. Σε μένα έπρεπε να δώσετε την αγάπη, όχι αλλού. Εγώ είμαι η μοναδική οικογένεια της αγάπης. Εγώ και κανένας άλλος. Δεν πληρείς τις προϋποθέσεις που απαιτεί ο νόμος. Αυτό το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Έπρεπε να κινηθούμε με γνώμονα το καλό του παιδιού και αυτό κάναμε. Αν είχατε κινηθεί με γνώμονα το καλό του παιδιού, θα δίνατε την αγάπη σε μένα και όχι αλλού και μάλιστα μέσα σε μερικές μέρες, όταν για άλλες υποθέσεις κάνετε χρόνια. Αυτό θα κάνω πως δεν το άκουσα. Λοιπόν, σε κάλεσα εδώ για να σου πω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα, αν εσύ δεν μπορείς να συμμορφωθείς, τότε θα πρέπει να βγάλω δικαστική απαγόρευση. Η επιλογή είναι δική σου. Είστε πολύ σκληροί. Παρόλο που ξέρετε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το παιδί για μένα. Μην της επιτρέψετε να μπει ξανά μέσα, εντάξει?
Έλα, σήκω. Ξύπνα. Ωπα, ηρέμησε, ρε κόφτο. Πρέπει να μιλήσουμε, σήκω. Το κεφάλι μου. Πάει να σπάσει το κεφάλι μου. Κάτσε να φτιάξω ένα καφέ, πρόκο. Αυτό δεν παίζει. Πρώτα θα μιλήσουμε. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα μεταξύ μας και ύστερα τέλος. Τραβάει ο καθένας στον δρόμο του. Μικρά, για χαλάρωσε το υφάκι σου λιγάκι. Στον πατέρα σου μιλάς, ε. Καλά, εντάξει, ωραία. Πες μου, επικοινώνησα μαζί σου το κοκλήφι. Γιατί σε έπιασε ο πόνος. Κανονικά θα έπρεπε να σε αφήσω να τα βγάλεις πέρα μόνος. Αλλά έχει χάρη που άμα δεν βοηθήσω εγώ, μπορεί να κινδυνεύσει η μαμά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το λιγότερο που έχουμε να πάθουμε είναι να μας πάρουν το σπίτι. Γι' αυτό πες μου. Πώς θα γίνει η εξόφληση. Τα βάζουμε σε κάποιο λογαριασμό τα χρήματα, τα θέλουν μετρητά όλα μαζί, πώς πάει. Γιατί έχεις τα λεφτά. Σύντομα θα τα έχω. Αγόρι μου. Αγόρι μου, αυτά είναι πολύ καλά νέα. Επιτέλους και κάτι θετικό. Όχι, όχι, ούτε να το σκέφτεσαι. Κάνε πίσω. Τα λεφτά θα τα πάρω και θα τους τα δώσω. Αλλά μετά τέλος. Δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί σου. Εξηγηθήκαμε. Ωραία, για πες τώρα πώς την έψεις τη μικρή να σου δώσει τα λεφτά. Μη σε απασχολείσαι αυτό. Αυτό που πρέπει όμως να σε απασχολεί είναι τι θα κάνεις από εδώ και πέρα. Δεν σε έπιασα. Το βράδυ των εκλογών όλοι θα γελάνε μαζί σου. Από πρώτος τελευταίος. Το θέμα με την Αριάδνη έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Βλέπεις ο κόσμος διψάει για τέτοια. Ωραία. Δικηγόρος υποτίθεται ότι είσαι. Γιατί δεν μου δίνεις μια καλή νομική συμβουλή. Βεβαίως. Να σου δώσω. Κρύψου. Βρες ένα λαγούμι και μπες μέσα. Τελείωσε το παραμύθι. Ό,τι έκανες, έκανες. Σε ευχαριστώ πολύ, γιέ μου, για την ψήφο εμπιστοσύνης που μου δίνεις. Με συγκινείς βαθύτατα. Ο πατέρας σου, όμως, είναι παλιά καραβάνα. Και δεν θα κάτσω με σταυρωμένα τα χέρια. Το να βγεις και να δώσεις μία-δύο συνεντευξούλες και να διαψεύσεις τα γεγονότα δεν είναι αρκετό για να ανατρέψεις την κατάσταση. Ποιος μίλησε για συνεντεύξεις. Αλλά τι θα κάνεις. Ξέρεις, από παιδάκι που ήμουν μου αρέσανε πάρα πολύ τα ντοκιμαντέρ. Αυτά με τα άγρια θηρία, κροκόδιλους, λιοντάρια, τίγρης. Μου προκαλούσαν δέος. Έχεις τρελαθεί τελείως. Πού κολλάνε τα ντοκιμαντέρ. Περίμενε και θα καταλάβεις. Ξέρεις, όλα αυτά τα θηρία έχουν ένα κοινό μεταξύ τους. Ξέρεις ποιο είναι. Το ισχυρό ένστικτο επιβίωσης. Τις πιο μεγάλες μάχες τις δίνουν όταν είναι πληγωμένα. Εκεί που όλα φαίνονται μάταια. Και είναι διατεθειμένα να παλέψουν μέχρι θανάτου για να σωθούνε.
Τι έγινε? Άκουσα αυτοκίνητο. Μπήκα να δω ποιος ήταν. Μπήκαν μέσα. Ξέραν ότι είμαι εδώ. Η τύπη με το τζιπ. Αυτή ήταν εδώ, Δωρή. Της αναγνώρισα. Ήταν η τύπη που μπήκαν στο σπίτι μου. Εντάξει, είσαι καλά τώρα. Μην ανησυχείς. Μου είπες ότι δεν ήξερε κανένας αυτό το μέρος. Πώς με βρήκαν? Μακάρι να ξέρα. Δεν έχω ιδέα που σε βρήκανε. Δεν μπορώ να μείνω εδώ. Πρέπει να φύγουμε. Ναι, θα φύγουμε τώρα. Λοιπόν, πάρε ό,τι είναι να πάρεις και φεύγουμε τώρα, ναι. Πού θα πάμε? Κάπου που έπρεπε να σε πάω εξ αρχής. Γεια σου, Κλέρι. Τι κάνεις? Καλά. Τη Μαριάννα ψάχνεις? Uh-huh. Μέσα είναι η χτύπα. Να σου πω, να το υιοθετήσεις αυτό το στυλάκι. Μ' αρέσει. Αναστασία. Δεν με ξέχασες, βλέπω, ε. Και να θέλω να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Γιατί εγώ μπορώ. Τι κάνεις έξω? Λιάζομαι. Μαριάννα, ξέρεις τι θέλω? Να δοκιμάσω αυτή την περίφημη και πολυβραβευμένη κουμανταρία σου. Θα με κεράσεις? Βγήκες με άδεια. Πήγκο! Το βρήκες. Είχες καιρό να βγεις. Ε? Ξέρεις πώς είναι τώρα αυτά. Βέβαια, καλύτερα να είμαι κλεισμένη μέσα. Γιατί όταν βγαίνω, Μαριάννα, και βλέπω τον κόσμο έξω, ξέρεις, με πιάνει και εμένα ένα παράπονο. Καλά, και μόλις βγήκες ήρθες να δεις εμένα. Ε, βέβαια. Φίλες δεν είμαστε? Μου έλειψες. Μην κοιτάς εσύ που είμαι τόσο καιρό μέσα και δεν ήρθες να με δεις ούτε μια φορά. Έχω αρκετές όμως επισκέψεις. Μαριάννα, παραλίγο να το ξεχάσω. Ήρθε και ο άντρας σου και με είδε στη φυλακή. Στοπέ. Ο πρώην άντρας μου. Σωστά. Έχετε χωρίσει. Να σου πω, αυτός ο πέδαρος που είδα πριν λίγο, δικός σου είναι? Τι σε ήθελε ο Αλεξάνδρος? Να μάθει κάποια πράγματα. Τι πράγματα? Κάτι δικά μας. Δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα, Μαριάννα. Αν θέλει να μάθει κάτι ο Αλέξανδρος, μπορεί και μόνος του. Δεν χρειάζεται τη βοήθειά σου. Ο ίδιος πιστεύει ότι τη χρειάζεται. Και μάλιστα πληρώνει αδρά για να του την προσφέρω. Άρα με τη Μαριάννα
ήταν η Αναστασία. Όμορφα είναι εδώ, Μαριάννα, ε. Είσαι πολύ τυχερή. Το παλεύω. Μαριάννα, τώρα θυμήθηκα ποιος ήταν ο Πέδαρος. Ο γεωπόνος σου. Περνάτε καλά. Μια χαρά. Φαίνεται. Κρατιέσαι καλά. Γυναικάρα με τα όλα της η Μαριάννα. Ναι. Προσπαθώ. Μπράβο. Μπράβο, Μαριάννα. Όλα καλά, λοιπόν, ε. Εκτός από την κουμανταρία σου. Άκουσα τι έγινε. Δυστυχώς, Μαριάννα μου, ήταν μια πολύ, πολύ κακή χρονιά. Βέβαια, θα μου πεις, δεν γίνεται κάθε χρόνο γιορτή, ε. Όλοι χάνουμε πού και πού. Μαριάννα μου, χάρηκα που τα είπαμε. Σε χαιρετώ. Τι έγινε, ρε, να το κάνεις. Καλά, παιδί. Βλέπεις. Ό,τι μπορώ κάνω. Πάλι μόνη σου είσαι. Τα κορίτσια πού είναι. Καλά, η μία χαριαντίζεται, ξέρω. Η Μαργαρίτα, ξέρεις πού είναι. Εσύ θα έπρεπε να ξέρεις και όχι εγώ. Τι της έκανες. Τίποτα δεν της έκανα. Είχαμε μία ένταση, είπαμε δύο κουβέντες παραπάνω και μου το παίζει αποστασιοποίηση από τότε. Είπατε ή είπες. Είπα. Τι να κάνω. Αφού το μόνο που την νοιάζει είναι να δει αν είναι υιοθετημένη. Μόνο με αυτό ασχολείται. Και εσύ τι έκανες, ε? Ασχολήθηκες μαζί της, τη βοήθησες? Επειδή δεν είναι σημαντικό για σένα, δεν σημαίνει πως δεν είναι και η αυτή. Ανδρέα μου, κοίτα με. Δεν τις φέρεσαι σωστά. Στο έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν μπορείς να ανοίγεις το στόμα σου και να λες ό,τι σου καπνίζει. Τα λόγια πληγώνουν. Και δεν μπορείς μετά να επιστρέφεις και να τα παίρνεις πίσω γιατί σου έχουν περάσει τα νεύρα. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Και μ' ακούς και καμιά φορά. Τέλος πάντων, άντε. Πήγαινε γιατί υπάρχουν κάποιοι που δουλεύουν εδώ μέσα, δεν του παίζουν όλοι. Επιχειρηματίες, ε. Ορίστε. Δεν είναι λίγο νωρίς γι' αυτό? Μια χαρά είναι. Θα σου κάνω καλύτερα ένα καφέ. Ορίστε. Θα κάνω για μένα, θέλεις σου κάνω. Ξέρεις τι θέλω? Κάτι να με κάνει ανέστητο, να μην νιώθω τίποτα, να μην με νοιάζει τίποτα. Να, σ' αγγίσαι ένα πράγμα. Κοιτάξτε, το βασικό είναι να κινηθούν όλες οι διαδικασίες όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ανώδυνα, πρωτίστως για τα παιδιά σας. Οπότε τι προτείνετε? Από τη στιγμή που δεν υπάρχει απιστία ή ενδοοικογενειακή βία, προτείνω συνενετικό διαζύγιο. Είναι ο καλύτερος, απλούστερος, ταχύτερος και οικονομικότερος τρόπος για να λυθεί ο γάμος. Και με τα παιδιά, τι γίνεται? Δεν είναι λίγο που δυσκολεύει το θέμα. Απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί για να προστατεύσουμε την ψυχική τους υγεία. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ένα παιδοψυχολόγο για το θέμα. Η επιμέλεια των παιδιών είναι υποχρέωση, αλλά και δικαίωμα και των δύο γονιών. Το δικό μου είναι, συγχωρέστε με. Πρέπει να το απαντήσω, δώστε μου 2 λεπτά. Έλα, αγάπη μου, πώς είσαι? Είμαι θυμωμένη. Γιατί? Γιατί έφυγες χωρίς να με ξυπνήσεις.
Δεν ήθελα να σε ενοχλήσω. Φαινόσουν τόσο ήρεμη στον ύπνο σου. Άσε που εγώ ξύπνησα νωρίς, είχα δουλειά στο γραφείο. Καλά. Σε συγχωρώ. Να σου πω, να περάσω αργότερα από το γραφείο σου να συζητήσουμε και το θέμα του σπιτιού. Να έρθεις, αγάπη μου. Να κάνεις ό,τι θες. Θα σε περιμένω εδώ. Σ' αφήνω να επιστρέψω στην πελάτσα. Φιλάκια, φιλάκια και σ' αγαπώ. Είσαι μόνη σου? Ναι. Ωραία. Τι κάνει αδειάδη εδώ? Μόνο εδώ θα είναι ασφαλής. Την είχα πάει το πρωί σε ένα μέρος το οποίο νομίζω ότι δεν θα την βρουν, αλλά την βρήκανε. Ποιοι τη βρήκανε? Οι τύποι που πήγαν να με πατήσουν το πρωί με το τζιπ. Καλά και την έφερες εδώ. Ναι, μόνο εδώ θα είναι ασφαλής. Μου κάνεις πλάκα? Καθόλου. Αριάδνη, αν θες, κάτσε μέσα. Εσύ έλα λίγο. Αγόρι μου, είμαι αστυνομικό, σου λέει κάτι αυτό? Γι' αυτό ακριβώς την έφερα εδώ, για να την προστατέψεις. Κάνεις πλάκα? Θα κρύψω την Αριάδνη στο σπίτι μου. Ναι, και δεν θα σε αφήσω μόνη σου. Θα μένω κι εγώ εδώ. Παιδάκι μου, την κυνηγάει όλο το νησί. Αν που κάνουν και μέσα στο δικό μου σπίτι, τι θα κάνω? Δεν υπάρχει περίπτωση, φοβούνται. Άκουσε με. Θα την κρύψουμε για λίγο καιρό εδώ, προσωρινά. Μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε, εντάξει? Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό το. Θα πάω να φτιάξω να φάνε κάτι τα κορίτσια μου, γιατί με τούτα και με εκείνα νηστικοί θα μείνουμε. Να σου πω. Ως πότε θα συνεχίσει αυτό το παιχνιδάκι? Ποιο παιχνιδάκι? Αυτό που κάνεις ότι δεν με βλέπεις. Νομίζω πως εσύ δεν θες να με βλέπεις. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ σου λέω πως ανησύχησα. Μπορείς να μου πεις πού ήσουν όλη μέρα σήμερα? Πήγα εκεί που χάθηκε το κοριτσάκι. Τι πήγες να κάνεις εκεί? Ήθελα να δω το μέρος, μπας και θυμηθώ τίποτα. Κάτσε ρε Μαργαρίτα. Εσύ δεν μου έχεις πει ότι το κοριτσάκι χάθηκε στα δύο του? Ναι. Και ποιος το καλό θυμάται τι έγινε στα δύο του? Το καταλαβαίνεις, κορίτσι μου, ότι αυτό που κάνεις είναι χαζό? Δεν σε αναγνωρίζω τελευταία. Δεν με καταλαβαίνεις. Άστο. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Γιατί εγώ έχω κουραστεί με αυτή την ιστορία. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο έτσι. Είστε οι γονείς της Λίας? Ναι. Σημαίνει κάτι? Είμαι η γυναίκα του Αργύρη. Ήθελα να σας μιλήσω. Τι προσπαθεί να καλύψει ο Στάμος, ή καλύτερα, τι σχεδιάζει? Δεν ξέρω. Αυτή η αλλαγή που έκανε με ξενίζει κάπως. Πήγες και έβαλες
το κεφάλι σου στο στόμα του λύκου για μια γυναίκα που είδες μία φορά και δεν ξέρεις και τίποτα για αυτήν. Τι ρόλο βαράει, με ποιους νταραβερίζεται, δεν ξέρεις τίποτα, είσαι σοβαρός! Όπου και να πήγε, σίγουρα θα ήταν καλύτερα από εδώ μέσα.